είχαμε ονομαστική γιορτή, δεν έλεγαν ποτέ χρόνια πολλά. Έλεγαν να ζήσουμε το όνομα. Για να δω λοιπόν τη ματιά σου σε όλη αυτή τη καινούργια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί και που πριν από δύο χρόνια, όταν όλοι λέγανε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία άντε να βαστίξει δύο εβδομάδες, είχες πει μια μαγική κουβέντα. Ανδρέα, δύο θα είναι, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι εβδομάδες ή μήνες. Ή χρόνια ή και παραπάνω. Σημασία έχει ένα πράγμα. Ότι η ιστορία Ουκρανία άλλαξε τα πάντα. Πάμε λοιπόν να δούμε την αλλαγή η οποία συντελείται, γιατί είμαστε ακόμα στο πρώτο ξεκίνημα. Είμαστε στο... Ανοίγουμε την αυλαία. Δεν έχουμε πει ακόμα στο δωμάτιο. Τίποτα από αυτά. Ή στο τέλος. Μπράβο. Δεν ξέρουμε. Πάμε λοιπόν. Κοίταξε. Να δούμε λίγο τα πράγματα έτσι με μια πιο ψυχρή ματιά. Παγωμένη ματιά το βλέπουμε, ρε Γιώργη. Ναι, να βγάλουμε φλόγες τα αυτιά μας. Για να δούμε. Εάν σε αυτό που αποκαλούμε εδώ και το θυμάμαι όταν ήμουν μικρό παιδί, το λεγόμενο ανατολικό ζήτημα. Ακριβώς. Έτσι το λέγανε παλιά. Συγγνώμη, τι είπες τώρα. Υπάρχει ένα αξιόλογο βιβλίο του Κάρολου Μάρξ, το περίφημο ανατολικό ζήτημα. Έτσι. Πάτωτε γεννάγαμε και λέγαμε, μα την ετοιμοθάνατη Τουρκία, γιατί δεν την τελειώνανε. Η αυτοκρατορική Βρετανία, η τσαρική Ρωσία και ούτω καθεξής. Και άπαντες οι επιδέλυποι που ήταν από κοντά. Γιατί δεν τους τελειώνανε. Είπε στη μαγική κουβέντα. Πάμε λοιπόν. Ναι, αυτό που θέλω να καταλήξω με βάση αυτό το οποίο αποκαλούσαν οι πατεράδες μας και οι παππούδες μας ανατολικό ζήτημα. Για να το συνδέσουμε τα σημερινά. Εάν με κάποιο τρόπο μαγικό πάρουμε σήμερα το Ισραήλ και το εξαφανίσουμε από το χάρτη. Και πάρουμε και τους Εβραίους, τους Ισραηλίτες και τους εξαφανίσουμε από την περιοχή. Και δεν αφήσουμε τίποτα. Ούτε Ισραηλινό κράτος, ούτε Εβραίος. Πόσοι από εσάς πιστεύουν ότι θα λήξει το ανατολικό ζήτημα και θα έρθει η ειρήνη στην περιοχή, πείτε μου. Με το χέρι στην καρδιά όμως. Κανείς. Μπράβο. Λοιπόν, διότι δεν είναι το πρόβλημα οι Εβραίοι και το Ισραηλινό κράτος. Και ας με συγχωρέσουν όσοι είναι εβραϊκής καταγωγής και αυτή την λογική υπέρβαση που κάνω. Προσπαθώ να δώσω σε κάποιους να καταλάβουν ότι δεν είναι το πρόβλημα το Ισραήλ. Ούτε και αυτός ο πόλεμος, αλλά και οι προηγούμενοι, αλλά και άλλοι, έχουν σχέση με το Ισραήλ. Απολύτως καμία. Διότι αφήτε στην ευρύτερη περιοχή, όμως πού να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε από τον χρόνιο πόλεμο εντός της Τουρκίας με τους Κούρδους. Δεν πείραξε τώρα αυτό που είπα, το ξέρω. Να πάμε στον πόλεμο στο βόρειο Ιράκ, στην ημιαυτόνομη αυτή περιοχή που τα πετρέλαια του Κυρκού και της Μοσούλης και να δούμε τι γίνεται. Θα λυθεί και ο ένας και το κουρδικό ζήτημα και στην Τουρκία και στο Ιράκ, όπου σε τέσσερις χώρες ζουν 35 εκατομμύρια άνθρωποι χωρίς πατρίδα, θα λυθεί το πρόβλημα. Να φύγω λοιπόν από εκεί. Να πάω λίγο πιο βόρεια πάνω. Θα λυθεί το πρόβλημα της Αρμενίας, του Αζερμπαϊτζάν και του Ναγκόρνου Καραμπάχ, της Δημοκρατίας του Αρτσάχ. Αν εξαφανίσουμε τους Ισραηλινούς, θα λυθεί ο πόλεμος της Ιεμένης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας. Θα λυθεί ο πόλεμος στη Συρία που μένεται 11 χρόνια τώρα από το 2012 και μετά. Θα λυθεί η φιλετική έχθρα μεταξύ Σιητών και Σουνιτών. Ή μήπως όλα αυτά θα γίνουν χειρότερα και θα παρουσιαστούν και νέοι πολεμικοί θύλακες άπαξ και εξαφανίσουμε το Ισραήλ από την περιοχή.
Λοιπόν, πιο ανατολικό ζήτημα και ποιες μπούρδες. Εδώ έχουμε να κάνουμε καθαρά με θρησκευτικούς πολέμους. Και επειδή είχαμε και στα Βαλκάνια, στη γειτονιά μας, δεν έχουν δα περάσει και πολλά χρόνια για να πεις ότι τα ξεχάσαμε, τον πόλεμο στη Ιουγκοσλαβία. Τι ήταν αυτός ο πόλεμος? Δεν ήταν ένας πόλεμος ο οποίος ξεκίνησε μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων? Τότε στην Ευρώπη κάναμε το παν για να το θάψουμε και να πούμε ότι αυτό ήταν ένας πόλεμος γενικός, εντός, εκτός και επί τα αυτά, και να αλλάξει και ανταλλάξει και βρε και κεκ, σκουάκ, σκουάκ. Θρησκευτικός πόλεμος ήταν. Με συγχωρείτε πολύ δηλαδή. Όπως και αυτό το οποίο γίνεται αυτή τη στιγμή στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι ένας θρησκευτικός πόλεμος. Το ότι αυτό που λέω δεν είναι πολιτικά ορθό και δεν αρέσει σε καναλάρχες, σε αναλυτές, σε πολιτικούς και δεν πρέπει να ακούτε να λέγεται τέτοια πράγματα, βρε παιδιά. Αυτά είναι μπούρδες. Δηλαδή μπορεί να μην λέγεται δημόσια ή τους δημοσιολογούντες, αλλά λέγεται μια χαρά στις μεταξύ μας συνομιλίες. Και λέγεται μια χαρά στα διπλωματικά τραπέζια. Οι αποκεφαλισμοί από το ISIS που λένε οι τρομοκράτες και τα λοιπά, των ανθρώπων, γιατί γινόντουσαν έτσι? Επειδή ας πούμε οι τρομοκράτες τους αρέσει να αποκεφαλίζουν, ή αποκεφαλίζουν στο όνομα μιας διαταραγμένης πίστης, πλην όμως θρησκευτικής? Η διεθνής τρομοκρατία και η λέξη Αλλάχου Ακμπάρ και άιντε πάμε να ανατινάξουμε συναγωγές, αγορές, λαϊκές, εκκλησίες, εις το όνομα ποιανού γίνονται? Εις το όνομα της αριστεράς και της δεξιάς? Είπες μια μεγάλη κουβέντα, οι αποκεφαλισμοί. Ναι. Οι χριστιανοί είχαν το κάψιμο, την πυρά. Αρχαιότερες, όχι τα δόγματα, οι αρχαιότεροι πολιτισμοί, οι Ρωμαίοι είχαν τη σταύρωση, οι δικοί μας είχαν το κόνιο, δηλητηριάσεις, σε εκτελέσεις, πιο πολιτισμένοι αυτοί. Το Ισλάμ έχει τον αποκεφαλισμό. Γιατί? Γιατί το κεφάλι σου είναι άρρωστο. Ανήκει σε άλλο δόγμα. Και το Κοράνι εν τέλει. Σκοτώστε τους αλόπιστους με αποκεφαλισμό. Τιμωρώντας το άρρωστο μυαλό τους. Όχι μαχαιριά ή πυροβολισμό. Θα δεν κάνουν τίποτα. Το κεφάλι πρέπει να φύγει από το σώμα. Πάμε παρακάτω. Κοίταξε, αν και με προκαλείς τώρα να πάμε σε στοιχεία, με στοιχεία μάλλον, γιατί δεν την έχουμε κάνει αυτή την κουβέντα, με στοιχεία για το ποιος έχει σπείρει τον θάνατο τα τελευταία 1500 χρόνια στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή που ζούμε. Δεν θα το κάνω τώρα. Θα επιμείνω σε αυτό το οποίο λέω. Ίσως αν μας παίρνει μέσα στην εκπομπή να το προχωρήσουμε ή να κάνουμε μια άλλη εκπομπή για τα 240 εκατομμύρια θανάτους οι οποίοι οφείλονται σε αυτό που λέμε εξάπλωση του Ισλάμ. Και δεν θέλουν να το συζητάμε. Βεβαίως. Λοιπόν, αλλά δεν θα μείνω. Το λέγαμε πριν από τρεις μέρες. Δεν βρίσκεις εύκολα βιβλία που να μιλάνε για τις γενοκτονίες 1500 ετών στην Ευρώπη. Από την πλευρά... Με συγχωρείς, στην Ευρώπη. Διότι σε αφρικανικές χώρες και σε ασιατικές χώρες βρίσκεις... Στις βυζαντινές χτίσεις. Βρίσκεις μια χαρά. Στην Κύπρο. Ως ιστορία. Στη Βόρεια Αφρική. Και ιστορικά βιβλία βρίσκεις και αναφορές στην Ισπανία με την επιδρομή των Αράβων τον καιρό του Βελσίντ. Ποια πολλές.
Λοιπόν, άκου τώρα, για να ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα. Εδώ έχουμε να κάνουμε ένα θρησκευτικό πόλεμο, ο οποίος έχει δύο υποστάσεις. Πρώτος, είναι ο δικός τους εσωτερικός πόλεμος, εθνοφιλετικός, ο οποίος διαρκεί μια χιλιετηρίδα και είναι μεταξύ των Σιητών και των Σουνιτών, οι οποίοι, γι' αυτό σου είπα πριν, εάν απαλλάξουμε από το χάρτη την παρουσία του Ισραήλ, αυτό πώς θα το τελειώσουμε? Δεν τελειώνει αυτό. Αυτό είναι σκληρότερο. Οι Σουνίτες με τους Σιήτες, όταν σφάζονται και όταν πολεμούν μεταξύ τους, έχουν μεγαλύτερο μίσος από ότι όταν πολεμούν τους Εβραίους. Άρα, ορισμένοι αναλυτές, οι οποίοι βλέπουν το πρόβλημα μόνο στο Ισραήλ, να κόψουν τις μπούρδες και να επικεντρωθούν πρώτα στη γενεσιουργό αιτία, που είναι η φαγωμάρα μεταξύ τους. Δεύτερον, όταν το σουνιτικό και το σιητικό φύλο ενώθηκε, ήταν πάντοτε μόνο και μόνο για να διαλύσουν άλλους λαούς ή άλλους πολίτες, οι οποίοι το κοινό τους γνώρισμα ήταν ότι ήταν αλλόθρησκοι. Δεν πίστευαν στο Ισλάμ δηλαδή. Τώρα, αυτοί μπορεί να ήταν χριστιανοί, ορθόδοξοι, χριστιανοί καθολικοί, μπορεί να ήταν Εβραίοι, μπορεί να ήταν άλλου είδους θρησκευτικές μειονότητες ή πλειονότητες. Ό,τι και να ήταν όμως, η διαφοροποίηση και εκεί και η πόλη που ξεκίνησαν με βάση αυτό ήταν πάλι θρησκευτική. Όταν λένε κάποιοι η Ισλαμική τρομοκρατία, γιατί βάζουν μπροστά τη λέξη Ισλαμική? Για να βάλουν πάρα πολύ σκόνη στο μυαλό των ανθρώπων και να βγάλουν από τη μέση την θεώρηση του θρησκευτικού πολέμου. Λένε, γενικά, η Ισλαμική τρομοκρατία. Οι Ισλαμικές ρουκέτες, λένε. Λένε, οι Ισλαμικές... Ναι, και μιλάς και μιλάμε γενικά. Εδώ υπάρχει καθαρά θρησκευτικός παράγοντας. Εμείς σε αυτόν τον θρησκευτικό παράγοντα πώς αντιπαρατεθόμεθα? Με μια πολιτική και μια μη θρησκευτική φορά του λόγου μας, προσποιούμενοι ότι όλο αυτό είναι απλά μια αντιπαράσταση, και μια αντιπαράσταση είναι απλά μια αντιξοότητα, βρε αδερφέ, που θα την ξεπεράσουμε και δεν έχει σχέση με κάτι άλλο, διαφορετικό. Και εδώ θα σου κάνω μια παρένθεση. Η πρόταση «σφίξε το ζωντάρι», ξέρουμε από που έχει βγει. Αυτό που λέει ο λαός όταν πέφτει ακρίβεια, όταν δεν πάει καλά η οικονομία, όταν έχουμε... Και λένε «σφίγγω το ζωνάρι». Ανεσφίξε το ζωνάρι. Από πού έχει βγει? Για πες το. Όταν παλιά, και μιλάω πριν 500-600 χρόνια, οι Ισλαμικές ορδές κατακτούσαν μια περιοχή, τότε σου δίναν κάποιες επιλογές στους κατακτημένους λαούς. Μία από αυτές τις επιλογές ήταν, εφόσον θες να παραμείνεις πιστός στη θρησκεία σου, π.χ. να είσαι χριστιανός, πλήρωσε ένα φόρο. Και με βάση αυτό το φόρο, που ήταν πάρα πολύ βαρύς, μπορούσες να συνεχίζεις να ζεις εκεί και να οργώνεις, να καλλιεργείς, να παίρνεις νερό, αλλά να πληρώνεις αυτό το φόρο στην κεντρική Ισλαμική εξουσία. Ο φόρος αυτός λεγόταν ζωνάρ. Ναι. Εμείς όμως στα βιβλία μας προτιμούμε να ασχολούμαστε με την δεκάτη ή να το λέμε ένας φόρος ζωνάρ. Και όταν ήθελαν παραπάνω λεφτά, διότι έβλεπαν ότι κάποιες περιοχές δεν ενέδυναν και δεν δεχόντουσαν να εξισλαμιστούν, ούτως ώστε να απαλλαχθούν από αυτόν τον φόρο, το ζωνάρ μεγάλωνε. Και έπρεπε να δώσουν μεγαλύτερες ποσότητες, είτε σε χρήμα είτε σε είδος, στην κεντρική Ισλαμική εξουσία. Και γι' αυτό έλεγαν οι άνθρωποι τότε, θα σφίξουμε φέτος κι άλλο το ζωνάρ. Με αυτόν τον τρόπο, είτε εκτοπίστηκαν, εκδιώχθηκαν, είτε εξισλαμίστηκαν, διότι δεν μπορούσαν άλλο να έχουν τη θρησκευτική τους πτυχή αυτοί οι άνθρωποι, και τα θρησκευτικά τους πιστεύω, και αλλαξοπίστησαν. Είτε γιατί δεν μπορούσαν να σφίγγουν άλλο το ζωνάρ. Αλλά αυτά δεν μπορείς καν να τα συζητήσεις σήμερα, ελαίο πολιτικής ορθότητας, στην θεοπάλαβη Δύση.
τη θεοπάλαβη Δύση, η οποία δεν γνωρίζει την ιστορία τους. Εγώ την ιστορία που λες για τους θανάτους και για τους δεν την έχω μάθει από κανένα ευρωπαϊκό βιβλίο ή κανένα δυτικό βιβλίο. Την έχω μάθει, την έχω διαβάσει στα βιβλία που έγραψαν διάφοροι στις χώρες της Αφρικής, όπως η Λιβύη, το Μαρόκο, η Αλγερία και πάρα πολλοί Ιρακινοί. Από εκεί τα έχουμε μάθει, γιατί αυτοί τα λένε. Το καμαρώνουν για αυτά τα πράγματα. Για την εκατόμβη νεκρών. Και φτάσαμε λοιπόν σήμερα να βαφτίζουμε το πρόβλημα, αυτό που ζούμε στο Ισραήλ, να το βαφτίζουμε πρόβλημα Ισραηλινο-αραβικής διένεξης. Από πού και ως πού το πρόβλημα στο Ισραήλ είναι αραβο-ισραηλινή διένεξη? Δεν το κατάλαβα. Πρώτον, εάν κάποιοι κατοικήσαν εκεί πρώτοι και είναι μερικές χιλιάδες χρόνια εκεί, τους βρίσκομαι στα βιβλία της ιστορίας, είναι Ισραηλινοί, οι Εβραίοι. Συγγνώμη δηλαδή. Δεν χρειάστηκε κάποιος να είναι πολύ, να έχει διαβάσει πολλά. Ας σκεφτεί και λίγο. Οι Φιλιστέοι. Από την Κρήτη. Άλλο ψέμα κι αυτή. Από τα χέρια, από τα χρόνια των Μινωητών. Εν πάση περιπτώσει, δύο φορές στην ιστορία έχω να πω ότι πράγματι κατάφεραν λόγω τέτοιων καταστάσεων να εκδιώξουν τους Ισραηλινούς από τις περιοχές. Το ξεχνάμε αυτό. Αψευδείς μάρτυρες σε αυτό που είπα είναι οι δύο ιερές πόλεις. Ναι. Η Ιερίχο ναι. Και η Ιεροσόλυμα. Όχι, εγώ άλλο. Τα ιερά των Σολύμων. Ποιοι ήταν οι Σόλυμοι? Βοσκοί ήταν οι Σόλυμοι? Όχι. Ελληνικό χρόνιο φύλλο το οποίο ζούσε στη Μικρά Ασία και το οποίο εξόντωσε ο ήρωας Βελερεφόντης και τους ανάγκασε να οδεύσουν προς νότον. Αντρέα, για να μιλήσουμε λίγο. Τα λέει όλα. Για να πούμε λίγο και κάποια πράγματα. Εάν αύριο έχουμε ένα κράτος του Ισραήλ μέσω μιας συμφωνίας και ένα κράτος της Παλαιστίνης, δεν θα λυθεί το πρόβλημα. Θα ξαναέχουμε τρεις χειρότερα, διότι από την πλευρά της Χαμάς και όλων των παρατρεχάμενων γύρω και των χωρών που υποστηρίζουν και χρηματοδοτούν τη Χαμάς, δεν τίθεται θέμα. Αυτό δεν είναι σε καν θέμα από αυτά που συζητάμε εμείς για περί δημιουργίας ενός Ισραηλινού κράτους. Σκοπός τους είναι να εκδιώξουν και τον τελευταίο Ισραηλινό από εκεί. Έτσι. Και να αφανίσουν κάθε τι που θυμίζει Ισραήλ. Έτσι, άρα τι συμφωνία να κάνουμε? Τι συζητάμε τώρα, αφού αν αύριο, πέντε φορές, έξι μάλλον έχει γίνει αυτό το πράγμα, αν αύριο γίνει ένα Παλαιστινιακό κράτος, ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι θα υπάρξουν θύλακες εκεί που θα ξεκινήσουν ένοπλο αγώνα για να, όχι για να παραμείνει το Παλαιστινιακό που θα κάνουμε, αλλά για να διαλύσουμε το Ισραηλινό. Έτσι. Λοιπόν, αφήστε τώρα αυτά που λένε, διότι ο πόλεμος είναι ακρεφνής και καθαρά θρησκευτικού χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα, όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους. Απόλυτα σωστό, ναι. Μισό λεπτό. Όταν έχεις να κάνεις με ανθρώπους από τη μια πλευρά που λες πολεμιστές του IDF, του Ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων, οι οποίοι ναι, είναι στρατιώτες, στρατιωτικοί κτλ. Και θέλουν, ανεξάρτητα το μέγεθος μιας μάχης, θέλουν να πάνε στο σπίτι τους ζωντανοί. Απ' την άλλη, έχεις μαχητές οι οποίοι δεν τους ενδιαφέρει αν θα πεθάνουν. Θα ζωστούν με εκρηκτικά, θα μπουν σε μια αγορά, αλλάχου αγμπάρ, γεια σας, χαίρετε και αντίο. Τι σόη συζήτηση να κάνουμε τώρα, δηλαδή, και τι, για ποιο πόλεμο να συζητήσουμε και τι στρατιωτικοί αναλυτές και τι άρματα λέμε και τι αεροπλάνα. Οι μεν θέλουν να πολεμήσουν για την πατρίδα του Ισραηλινή, αλλά θέλουν να πάνε και στο σπίτι, οι άλλοι δεν τους ενδιαφέρει αν θα γυρίσουν στο σπίτι. Γιατί, Ανδρέα, διότι διεξάγουν καθαρά θρησκευτικό πόλεμο. Όταν η Ευρώπη σταματήσει τις βλακίες, τις μπούρδες, όπως τα λάθη τα μεγάλα που έκανε στη Ιουγκοσλαβία, και γυρίσει και δει αυτόν τον πόλεμο στην βασική του υπόσταση, που είναι ένας καθαρά θρησκευτικός πόλεμος, είναι ένας πόλεμος που εκμεταλλεύεται τον ισλαμικό φονταμενταλισμό, τότε και μόνο τότε θα βρεθεί λύση. Και όταν η Ευρώπη ξαναγράψει την ιστορία της και ξαναθυμηθεί πώς έφτασε το Ισλάμ να φτάσει, να κατακτήσει όλη την Ισπανία, να φτάσει στα Πυρηναία και από την άλλη πλευρά έχει μπει μέχρι και τα σύνορα της Αυστρίας και κάτι. Μέχρι τη Βιέννη. Ναι, και κάτι Πολωνοί σώσαν την κατάσταση την τελευταία στιγμή.
Διότι θα είχαν συναντήσει αυτές οι ορδές, θα είχαν συναντήσει, θα είχαν διεισδύσει και από την κεντρική Ευρώπη και θα είχαν πάει να βρει τους άλλους οι οποίοι ήταν στην Ισπανία. Και πάλι και είπες, δεν θα υπήρχε Ευρώπη. Και πάλι είπες κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στο Σόγκαου, στη Βαυαρία, όπου φιλοξενήθηκα για μεγάλο διάστημα, υπήρχε ένα κάστρο γύρω-γύρω. Το κάστρο αυτό το φτιάξανε όταν ο Σουλεϊμάν έφτασε στη Βιέννη. Ναι. Πού, στη Βαυαρία, δηλαδή 400 χιλιόμετρα πιο δυτικά από τη Βιέννη. Μιλάς για το μαύρο Βεζίρι τώρα, την ιστορία. Ναι. Αυτό μπορούμε να το πούμε, τι ξέρεις, ότι το κατέχω το ιστορικό. Ο τρόμος στην κεντρική Ευρώπη, στη Γερμανία, στη Βόρεια το Ιταλία. Το κατέχω το ιστορικό, αλλά εγώ θα επιμείνω να σπάζω την πολιτική ορθότητα με ντοκουμέντα. Παίρνεις ένα βίντεο αυτή τη στιγμή, ενός στρατού, ο οποίος πολεμάει. Παράδειγμα στα πολεμικά πεδία Ρωσίας και στην Ουκρανία επάνω. Ακούς κανένα να μιλάει. Γίνεται πόλεμος, τίποτα δεν. Και παίρνεις και ένα βίντεο μιας επίθεσης ή μιας καθημερινής εικόνας εκεί στα παλαιστινιακά εδάφη ή αλλού ή οπουδήποτε. Τι ακούς, κάθε δύο δευτερόλεπτα ή μάλλον κάθε ένα δευτερόλεπτα ακούς τη λέξη Αλλάχου Ακμπάρ. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να καταλάβει η Ευρώπη ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν θρησκευτικό πόλεμο ο οποίος όχι απλά θα επεκταθεί, διεξάγεται και μέσα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Ορίστε. Οι άλλοι παίζαν μπάλα και σταματήσαν το παιχνίδι διότι κάποιος στο όνομα του Αλλάχ έσφαξε κάποιους στην πώς είναι την πόλη που έγινε προχθές στο. Όπως και άλλα πράγματα. Όπως και χιλιάδες πράγματα. Στο όνομα του Αλλάχ. Το λένε. Η μοναχική λύκη τους βαφτίζουν. Ωραία, έτσι. Η μοναχική λύκη. Καθίσκεται σε κανένα βουνό και κυκλοφορούν λύκη και αρκούδες. Μέσα στον αστικό ιστό. Η μοναχική λύκη τους βαφτίζουν. Δεν λέει κανένας οι φανατικοί Ισλαμιστές που δολοφονούν στο όνομα της πίστης τους. Απαγορεύεται να κάνεις τέτοιες συζητήσεις. Δεν μπορείς να συζητάς. Ακριβώς. Και κάποιοι, να σου πω κάτι, χαίρονται. Έχουμε φτάσει μέχρι σε αυτό το σημείο. Χαίρονται, χάρηκαν. Το έχω ζήσει αυτό το πράγμα. Όταν μπήκαν στις 7 του μήνα οι τρομοκράτες αυτοί, οι θεοπάλαβοι, μπήκαν μέσα στο Ισραήλ και βίασαν, απήγαγαν, σκότωσαν, έσφαξαν αμάχους. Και η συζήτησή μας γυρίζει γύρω-γύρω ότι αν αποκεφάλισαν παιδιά ή όχι. Λες και το ότι τίθεται καμία αμφιβολία για το αν έσφαξαν ή όχι. Και η διεθνής κοινότητα αντί για να καταδικάσει με μεστόφο όλη αυτή την να βγει μπροστά, κάτω και σκέφτονται μη τυχόν και δεν είναι πολιτικά ορθή και μη χάσουν κανένα ψήφο από εδώ, μέχρι που οι μοναχικοί τους λύκοι τους θύμισαν ότι δεν μπορούν να βγουν ούτε βόλτα έξω από το σπίτι τους. Γιατί χρηματοδότησαν την εισρωή τέτοιων μονάδων σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και όχι απλά το επέτρεψαν, τη χρηματοδότησαν. Αυτά είναι οι αλήθειες. Και δυστυχώς αυτά όχι θα πληρώσει. Αυτά πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία δεν έχει στρέψει ούτε ένα δευτερόλεπτο τη ματιά της, παράδειγμα στην Αίγυπτο, στους χριστιανούς κόπτες που σφαγιάζονται μέσα στις εκκλησίες τους. Δεν έχει στρέψει τη ματιά τους σε όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς των χωρών αυτών, οι οποίοι κατατρέχονται. Και δεν έχει στρέψει τη ματιά της καθόλου όταν βιάζονται τα δικαιώματα των γυναικών, για τα οποία κόπτονται και κατηγορούν όλους εμάς ότι δεν είμαστε πολύ εντάξει απέναντι στα δικαιώματα των γυναικών. Και βαφτίζουν όλο τον κόσμο ακροδεξιούς. Ενώ αυτοί οι ακροαριστεροί και οι προοδευτικοί, όταν έρχεται η ώρα να συζητήσουμε για τη θέση της γυναίκας στο Ισλάμ ή στις Ισλαμικές τις χώρες. Μούγκα στη Στρούγκα. Και βγήκε προχτές στο CNN, αν έχεις το Θεό σου να μιλήσει τότε σε ένα κανάλι, βγήκε να μιλήσει μια Παλαιστίνια γυναίκα μαζί με μια δημοσιογράφο. Καταδέχτηκε δημοσιογράφος και μιλούσε, η οποία φαινόταν μόνο τα μάτια της. Είχε μια μπλε μπουρκα στο κεφάλι. Και δεν ξέραμε ποια ήταν αυτή τώρα. Ήταν άντρας, ήταν γυναίκας, γυναικεία φωνή είχε. Ποια ήταν αυτή που έλεγε, ή μήπως ήταν καμιά άλλη, ας πούμε, που το έπαιζε ότι ήταν δημοσιογράφος και ήταν αυτή που έλεγε. Φαινόταν μόνο τα μάτια της. Και το θεωρούμε αυτό το πράγμα προοδευτικό. Είναι μια κοροϊδία, όλη η ιστορία. Είναι
ένα βαρέλι χωρίς πάτο, το οποίο έχει πάρα πολλά λεφτά, τα οποία ελάχιστοι άνθρωποι τα κατασπαράζουν, τα τρώνε, εις το όνομα του ευρωπαϊκού λαού. Με τον νόμο δηλαδή τα τρώνε. Και όσο συνεχίζουν να υπάρχουν αυτά τα λεφτά, τόσο θα συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και να υπάρχει αυτή η ανομαλία, αντί για να υπερασπιζόμαστε τους Ισραηλινούς, οι οποίοι δέχονται επιθέσεις από φωνιάδες και από τρομοκράτες, να βγαίνουμε και να συζητάμε, εντάξει, αυτό ήταν κάτι πέρασε, κάτσε να δούμε λίγο και τα άλλα και να δούμε και το τι έγινε και στο νοσοκομείο και πώς έγινε το ένα και πώς έγινε το άλλο. Και με τους νεκρούς για το νοσοκομείο μιλάμε, που και γι' αυτό αν θες μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτοί οι μεγάλοι μαχητές, οι οποίοι κόπτονται για το καλό της Παλαιστίνης, διότι πράγματι αν απομονώσεις τον Παλαιστινιακό λαό και αυτά που έχει τραβήξει, δεν μπορείς να παραγνωρίσεις και το δράμα αυτού του λαού και να πεις ότι α, δεν τους βλέπω, να κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε, δηλαδή, α, δεν υπάρχουν ή δεν κάνουν, διότι το μεγαλύτερο δούλεμα από όλους το τρώει ο λαός της Παλαιστίνης. Από ποιους? Από αυτούς οι οποίοι είναι μέσα στην αυλή του Ερντογάν, που λες εσύ και ο Κώστας. Πάρε αυτόν τον γενιοφόρο, τον αρχηγό της Χαμάς, ο οποίος βγαίνει και βγάζει πύρινους λόγους και θα κάνουμε το Ισραήλ και θα δείξουμε το Ισραήλ και θα τους κάνουμε και θα τους ράνουμε και ξεσηκώνει τον κόσμο. Και τον υπαρχηγό του, που θα κάνουμε και θα ράνουμε και αυτό και η Παλαιστίνη να την ελευθερώσουμε και οι άνθρωποι μας που μένουν εκεί και τι περνάνε. Ρε Αντρέα και βρε Κώστα, αυτοί οι δυο ας πούμε για παράδειγμα, πού μένουνε, ξέρετε? Πού μένει ο αρχηγός της Χαμάς? Πού μένει? Οπωσδήποτε όχι στο Ισραήλ. Όλη τη μέρα για τη Γάζα μιλάει. Για τους Παλαιστινίους. Και καλεί σε τζιχάτ, σε αυτό και το άλλο. Τη Γάζα τη βλέπεις στη φωτογραφία. Έχει μείνει τα τελευταία 3 χρόνια που είχαμε και ειρήνευση. Δεν μιλάω για τώρα. Μόνο που γίνανε που έγινε η δολοφονική επίθεση. Έχει μείνει σε ξενοδοχείο κάτω 5 Μέντε Αστέρεν. Για μια εβδομάδα. Έχει μείνει σε ξενοδοχείο κάτω των 5 Αστέρων εκτός Τουρκίας, εκτός Ιράν και εκτός Κατάρ. Πόσο καιρό κάθισε τα τελευταία 3 χρόνια αυτός ο άνθρωπος στη Γάζα? Μιας και μας μιλάει για τους Παλαιστίνιους και τα δεινά τους που διώκονται και το κράτος Παλαιστίνης. Ούτε πείτε στο μου. Τούνελ. Πείτε μου. Ποιο ούτε τούνελ, στο τούνελ, ρε. Ποιο τούνελ. Εδώ απλά, δεν έχει... πες ότι μπήκε σε ένα τούνελ. Ναι. Όλοι αυτοί οι οποίοι ξεσηκώνουν τον κόσμο της Παλαιστίνης και μιλούν στο όνομα της εξονόματος της Παλαιστίνιων και μιλούν για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ανάθεμα και αν από τις 365 μέρες του χρόνου, τις 5 μέρες είναι στην Παλαιστίνη. Ανάθεμα. Ανάθεμα. Για ποιον μιλάμε τώρα για να καταλάβω εγώ δηλαδή? Για ποιους μιλάμε? Για αυτούς που τους έχει βγάλει διαβατήρια ο Ερντογάν και η Ούρσουλα Φορντελάιν δεν έχει πει κουβέντα? Για ποιους μιλάμε? Για τα δισεκατομμύρια που ρέουν μέσα από τραπεζικούς λογαριασμούς, οι οποίες είναι γνωστές πιστωτικές γραμμές συγκεκριμένων επιχειρήσεων και κρατικών και ιδιωτικών συγκεκριμένων κρατών μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εάν ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η ΗΠΑ να σταματήσουν την Ισλαμική τρομοκρατία και να τεθεί μια βάση επίλυσης όλου του ζητήματος, θα έκαναν κάτι πάρα πολύ απλό. Θα έκλειναν τους τροφοδότες λογαριασμούς όλων αυτών των εγκληματιών. Ότι κάναν στους Ρώσους. Ναι, αυτό ξέρουν την τεχνογνωσία. Που τους μπλοκάναν 250%. Πείτε μου σε ποιο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκλεισε έστω ένας λογαριασμός όλων αυτών, όχι που κατηγορούνται απλά. Να υπάρχει μια υποψία, κάτι. Δηλαδή, όχι που να έχουν εγκληματίσει και να έχουν συμμετάσχει σε τέτοιες εγκληματικές ενέργειες, να έχουν κλείσει ένα λογαριασμό. Πουθενά. Αν ήθελε η Ευρωπαϊκή Ένωση να τερματίσει τη δράση των διεθνών κυκλωμάτων αυτών του τράφικινγκ, του εμπορίου ευχής σαρκός, των ανθρώπων δηλαδή, και του διεθνούς δικτύου τρομοκρατίας, θα κλείνε
συγκεκριμένους τουρκικούς καταριανούς και αδιάφορους άλλους περίεργους λογαριασμούς. Ακριβώς. Τώρα, όχι αύριο, τώρα θα τους έκλεινε. Τώρα θα τους έκλεινε. Όλοι αυτοί, Αντρέα, που πάνε και σφάζουν τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, είναι εκεί κατόπιν μεγάλης και γενναίας χρηματοδότησης μέσω τέτοιων δικτύων. Ακριβώς. Και περνούν μια χαρά. Και να σου πω, και οι μυστικές υπηρεσίες τα ξέρουν αυτά. Άρα αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι ένα παιχνίδι που θα το συζητήσουμε μια άλλη ώρα. Αλλά τα ξέρουν. Όχι, και οι φανερές υπηρεσίες. Θα το συζητήσουμε απόψε. Θα το συζητήσουμε. Γιατί έχεις κάνει μια πολύ ωραία μελέτη, η οποία ξεκινάει λέγοντας αυτή η απρόκλητη επίθεση της Χαμάς και μάλιστα μετά από μια διετία σχετικής ύφεσης προκάλεσε τα αντίπεινα του Ισραήλ. Σε επίπεδο γεωοικονομίας, σύμφωνα με μοντέλα, η Μέση Ανατολή έχει 5-1 βαρύτητα σε σχέση με τον Κάφκασο. Σε γεωοικονομικό επίπεδο, ναι. Μπράβο. Πράγμα που αποδεικνύεται από την ανάλυση ιστορικών, οικονομικών γεγονότων και δεδομένων, τα οποία θα τα βάλουμε κάτω. Λοιπόν, ξεκινώντας πρώτα με την παραδοχή ότι ο πόλεμος Ισραήλ-Χαμάς εξαφάνισε από την σκαλέτα των ειδήσεων τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Την περίοδο 1973-2010, τι μας λέει ο Γεώργιος Αδαλής? Σ' ακούω. Λέει έχουν καταγραφεί 9 κρίσεις. Παγκόσμιες. Ακριβώς. 9 φαινόμενα, ας το πούμε, γεγονότα που επέδρασαν στην παγκόσμια οικονομία. Και αυτό το οποίο λέω, αυτό το λέω, 7 του μηνός, μέρα Σάββατο, έγινε ακριβώς μετά από 50 χρόνια. Ίδια μέρα, ίδιο 24ωρο, ήταν από την έναρξη του πολέμου του Γιόμ Κιπούρ. Δεν το διάλεξε κάποιοι τυχαία. Γιορτάσαν την 6η του μηνός, γιατί 6 του μηνός έγινε το Γιόμ Κιπούρ, του 1973, 6 Οκτωβρίου, και την αμέσως επόμενη μέρα, τις 7, κάναν ακριβώς, επιχειρήσαν να κάνουν πάλι τα ίδια, μια νέα ανάφλεξη. Και τους βάζω έναν πίνακα, μήπως και συνετιστούν κάποιοι. Ο οποίος είναι συγκλονιστικός. Με στοιχεία. Που για ξεκινάς το πώς από τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ και η μεταβολή, λέει, μέσα σε ένα χρόνο ήταν 47,4%. Έχουμε την παρέτηση του Νίξον και έχουμε μεταβολή 15%. Η Wall Street, είναι αυτό. Ακριβώς. Έχουμε τη Μαύρη Δευτέρα από το Κράχ, από το Young Bots, το 89, 7%. Έχουμε τον πρώτο πόλεμο του Περσικού Κόλπου, 3,5%. Έχουμε την 11η Σεπτεμβρίου, 17%. Έχουμε την παγκόσμια κρίση των Lehman Brothers, 31,6%. Έχουμε το δικό μας χρέος, 25,5-26%. Και ο Γεώργιος Αδαλής είπε ότι εάν γίνει επίθεση στη Γάζα, χερσαία επίθεση, χερσαία, τι θα συμβεί στη Wall Street? Αυτό που συνέβη το 1973 με τον πόλεμο του Γιόμ Κιπούρ. Ήταν από όλες τις κρίσεις τις οποίες περιγράφω σε αυτόν τον πίνακα, η μεγαλύτερη επίδραση στη Wall Street είχε ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ. Μακράν της Δευτέρας. Σε σειρά. Και γι' αυτό στην άλλη στήλη, άμα βλέπεις, η άλλη στήλη, είναι η άνοδος του χρυσού. Δηλαδή, όταν γίνεται χαμός, σημαίνουν οι σιρήνες, οι πολεμικές σιρήνες, το καταφύγιο των επενδυτών είναι ο χρυσός. 42%. Ναι, όταν βλέπεις λοιπόν ότι ο πόλεμος του Γιόμ Κιπούρ ανέβασε σε 12μηνη βάση 42% το χρυσό και έριξε 47% το χρηματιστήριο και είχε αυτά τα αποτελέσματα, τα οποία είναι πολύ πιο δραματικά από όλες τις άλλες κρίσεις τις οποίες παρουσιάζουν. Ακριβώς. Αυτό λέτε εσείς, αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις, οι πολιτικοί, οι στρατιωτικοί, αλλά και οι χρηματοδότες αυτονών. Επαναλαμβάνω, και οι χρηματοδότες αυτονών, και το λέω για τρίτη φορά, και οι χρηματοδότες αυτονών, λέτε ότι δεν το λαμβάνουν υπόψη και θα επέτρεπαν μια χερσαία
εισβολή στην παρούσα φάση. Κανένας δεν ήταν έτοιμος για τέτοιο πράγμα. Κανένας δεν είχε προετοιμαστεί. Με κίνδυνο η παραπέωσα, το παραπέω χρηματοπιστωτικό σύστημα της Αμερικής και το χρηματιστήριο το οποίο έχει αρχίσει ήδη τη βουτιά, να κάνει μια βουτιά αυτή τη στιγμή η οποία θα είναι της τάξης του 40%. Διότι ο Γεώργιος Αδαλής λέει και κάτι μοναδικό. Δεν αλλάζουν οι καιροί. Λέει, οι καιροί μπορεί να αλλάξουν, αλλά δύο πράγματα δεν αλλάζουν. Και δεν πρόκειται να αλλάξουν ποτέ στη δυτική οικονομία. Αδαλής Γεώργιος, ο φόβος και η απληστία των επενδυτών. Εκεί λοιπόν, μιλάω με απλό λόγο προς τους ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με την οικονομία και το χρηματιστήριο, αλλά κυρίως μιλάω στους χρηματιστές και στους οικονομολόγους και τους υπενθυμίζω ότι κάθε μέρα όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους, το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να κοιτάνε τον δείκτη τεκμαρτής μεταβλητότητας που ονομάζεται The Fear and Greed Index, δηλαδή ο δείκτης φόβου και απληστίας. Γιατί με βάση αυτόν τον δείκτη παίρνουν την πρώτη εικόνα όλοι εμείς οι οποίοι κάθε μέρα ξεκινάμε είτε να συμβουλέψουμε είτε για να εργαστούμε σε μεγάλες επιχειρήσεις ή σε, για λογαριασμό κρατών. Και πώς το λες, σημειώστε τον όρο volatility. Ναι, μεταβλητότητα. Λοιπόν, αυτό είναι το οποίο... Η Μέση Ανατολή προκαλεί πενταπλάσιο volatility στις τιμές των δικτών και των επενδυτικών προϊόντων. Υπάρχει ένας αλγόριθμος ο οποίος μετρά σε τι κατάσταση βρίσκεται εκείνη την ώρα το επενδυτικό κοινό. Τελεί υποκαθεστώς φόβου ή τελούν υποκαθεστώς απληστίας. Όταν είναι σε καθεστώς φόβου σημαίνει ότι ξεπουλάνε, πάνε για sell-off. Όταν είναι σε καθεστώς απληστίας σημαίνει ότι αγοράζουν. Σε αυτούς απευθύνομαι κυρίως. Οι οποίοι έλεγαν αριστερά και δεξιά ότι κοιτάξτε από ώρα σε ώρα και διέσπηραν και ως παπαγαλάκια προς τους δημοσιογράφους ότι από ώρα σε ώρα μπαίνει ο Ισραηλινός στρατός για χερσαία επιχείρηση. Σαν τους έλεγαν δηλαδή ότι ξεκινάει ο επόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Διότι είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα να γίνει ένας βομβαρδισμός της αεροπορίας ως αντίπεινα και τελείως διαφορετικό πράγμα να μπει ένας στρατός οργανωμένος με πολύ βαρύ εξοπλισμό σε επιχειρήσεις αστικού ιστού. Θα ανακατευόταν η Συρία, η Ιορδανία, το Ιράν, ίσως και η Αίγυπτος και θα γεννώναν Ισραηλείς. Και γι' αυτό, επειδή έγινε Σαββατοκύριακο η εισβολή, προσέξτε, είναι όλα μελετημένα. Έγινε Σαββατοκύριακο η δολοφονική επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ. Την Δευτέρα, όταν ξημέρωσε και ανοίξαν τα χρηματιστήρια, ο χρυσός από πάτο που είχε πιάσει, είχε πάει κάτω από τις 1800, τα 1800 δολάρια ουγγιά, έπεφτε. Από πάτο που είχε πιάσει, έκανε μια τεράστια εκτείναξη. Ανέβηκε πάλι στα 1900, σήμερα συνεχίζει να ανεβαίνει στα 1972, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και οι εταιρείες οι εισηγμένες την Δευτέρα εκείνη στο χρηματιστήριο της Αμερικής, οι πολεμικές, οι γνωστές μας, Northrop Grumman, που έβγαλε, ο Κώστας τα ξέρει, το σπουδαίο αυτό το αεροσκάφος, το F-14 Grumman, Tomcat, με το προσωνύμιο Κώστα, το Tomcat του πολεμικού στρατιωτικού. Ναι, βέβαια. Έτσι. Τα καλύτερα. Παρεμπιπτόντως μόνο στο Ιράν παραμένει σε υπηρεσία. Ακριβώς. Στο Ιράν παραμένει. Η τραγική ηρωνία. Λοιπόν, το έχουν καταργήσει. Η Lockheed Martin που βγάζει τα F-16 και τα F-35 Κώστα, όλες αυτές οι εταιρείες, όπως και κάτι άλλες πιο μικρές, μεγάλες όμως για τα δεδομένα, η L3 Harry, τις ξέρει όλες ο Κώστας. Εμείς τις ξέρουμε από την οικονομική πλευρά. Ο Κώστας τις ξέρει από τη στρατιωτική. Όλες αυτές, Κώστα, λοιπόν, τη μέρα εκείνη τη Δευτέρα κάναν 15 άρια άνοδο. Mm-hmm. Σε μια περίοδο που πέφτουν όλα και κοκκινίζουν τα πάντα, τέσσερα 15. Αλλά όμως την επόμενη μέρα, αυτές οι συγκεκριμένες 7, 8, 9 εταιρείες έκαναν βουτιά, ξανά πέσαν πάλι. Γιατί τραβήξαν τα αυτιά όλων αυτών που λέγανε ότι θα γίνει πόλεμος και επιδρομή, εισβολή του χερσαία επιδρομή, τραβήξαν τα αυτιά. Και αυτά τα μηνύματα, τα οποία τα ονομάζουμε σήματα εμείς στην οικονομία, τα διαβάζουμε πάρα πολύ βαθιά και καταλάβαμε ότι στην παρούσα φάση το Ισραήλ δεν πρόκειται να αντιδράσει υπό το καθεστώς μιας, ας το πούμε, δικαιολογημένης αγανάκτησης εν θερμό. Δεν ήταν έτοιμο. Τέτοιου είδους επιχειρήσεις, τέλος σχεδιασμό ειδικό.
Και φωτογραφίες οι οποίες μας στέλνανε, Κώστα, εγώ θα τολμήσω να το πω, παρότι ξέρεις ότι δεν διεκδικώ δάφνη στρατιωτικού αναλυτή, αλλά το όπλο του πυροβολικού το υπηρέτησα και το ξέρω πολύ καλά. Κανένας οργανωμένος στρατός δεν πρόκειται να βάλει 45 μέτρησα βαριά αυτοκινούμενα πυροβόλα, άρματα τύπου Abrams, βαριά θωρακισμένα οχήματα ναρκαλιευτικά μέσα σε ένα στρέμμα. Και τις μοστράραν αυτές για φωτογραφίες ότι συγκεντρώνονται εκεί οι Ισραηλοί να πάνε στα 3 χιλιόμετρα ήταν η Γάζα, να πάνε από κάτω τη Γάζα. Μέτρα απόσταση και από θα σε εξορκίζω ακριβώς αν αυτό το πράγμα είναι combat formation, δηλαδή αν είναι στρατιωτικός σχηματισμός στρατού ο οποίος πάει απέναντι. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση για μια σειρά από 15 λόγων να ξεκινήσει αυτό το πράγμα το οποίο λέγανε. Δεν υπήρχε, ειδικά από το Ισραήλ. Καμία των περιπτώσεων. Και έλεγα προς ώρας, γιατί αύριο, μεθαύριο, μετά από ένα μήνα αλλάζουν οι συνθήκες. Και το Ισραήλ μπορεί να προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο, αλλά και η διπλωματία να είναι έτοιμη για κάτι τέτοιο, εάν και εφόσον έχουν εξαντληθεί όλα τα μέσα και δεν μπορούμε να πάμε για ειρήνευση. Αλλά όχι έτσι. Αυτοί βάλθηκαν να καταστρέψουν την παραπέωσα δυτική οικονομία με ένα χτύπημα το οποίο αν δεν επικρατούσαν την Τρίτη, την επόμενη μέρα δηλαδή που ανοίξαν, αν δεν επικρατούσαν οι ψύχρεμοι και αν δεν γινόταν οργασμός αλλαγής, συναλλαγής, ανταλλαγής πληροφοριών ανάμεσα στα οικονομικά γραφεία, σήμερα δεν συζητάγαμε αυτά τα οποία λέμε, αλλά τον λόγο θα τον έπαιρνε στρατιωτικοί αναλυτές για να μας λένε για τα βλήματα. Ακριβώς. Τι να συζητήσουμε. Και έχουν περάσει τώρα 14 μέρες. Και για να καταλάβει ο κόσμος, ναι. Καμία εισβολή δεν έχει γίνει, χερσαία. Ναι, εισβολή. Ναι. Τίποτα δεν έχει γίνει. Και κάθονται όλοι και λένε, εμείς σας τα λέγαμε από την αρχή. Τι μας λέγατε από την αρχή. Εσείς μας λέγατε ότι θα πάμε για πόλεμο. Χερσαία εισβολή. Τι μας λέγατε. Και τι μας δίνει. Ποιος κάθεται να κάνει τέτοιες βαθιές μελέτες και αναλύσεις. Και ο άλλος, ο πρωθυπουργός μας, ξεσηκώθηκε μέσα από αυτό το χαμό να πάει στο Ισραήλ. Μάλιστα. Εδώ θα έπρεπε να λειτουργήσουμε, σωστά είπε από τη μία πλευρά η ελληνική κυβέρνηση ότι είμαστε με το μέρος του Ισραήλ, αλλά θα έπρεπε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες και όχι να πάμε εμείς στο Ισραήλ, αλλά να καλέσουμε όλους τους συντελεστές σε μία συνάντηση στην Αθήνα, γιατί είναι το μοναδικό μέρος που μπορεί να γίνει μια τέτοια συνάντηση. Και με τον όρο να μην πατήσει σε αυτή τη συνάντηση κανένας από αυτούς που χρηματοδοτούν τις χρονοδοκρατικές οργανώσεις. Που πρέπει να τους δείξουμε το δάχτυλο. Δηλαδή ποιους, την Τουρκία, το Ιράν και το Κατάρ. Μπορεί Ισραήλ και Παλαιστίνη να μην είναι πετρελοπαραγωγές χώρες, αλλά βρίσκονται σε περιοχή η οποία διαδραματίζει πρωτεύοντα ρόλο στην παγκόσμια αγορά ενεργείας. 35% της παγκοσμίου αγοράς. Και ξεκινάει λοιπόν με την οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2020. Αγαπητέ Γιώργο, λόγο σε σένα. Ναι, διότι η συντριπτική πλειοψηφία των αναλυτών, Ανδρέα και Κώστα, ξέχασε το διακύβευμα στην περιοχή. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Δεν είναι απότοκος μήπως του πολέμου στην Ρωσία και στην Ουκρανία που τον ξεχάσαμε ακριβώς όπως ξεχάσαμε στις 22 Φεβρουαρίου του 2022, τις εμβολιαστικές καμπάνιες και τον COVID. Να τα λέμε όλα. Ακριβώς. Άσχετα τι άποψη έχει ο καθένας και τι θέλει να λέει, στις 22 Φεβρουαρίου του 2022 με την πρώτη κανονιά 1 και 25 τα ξημερώματα στην Ουκρανία, ξεχάσαμε τον COVID και τα εμβόλια. Από πρώτο θέμα εξαφανίστηκε και πρώτο θέμα έγινε ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος. Τώρα τούτο εδώ, επειδή όπως είπες και εσύ αρχικά, έχει γεωοικονομική αξία 5-1 ένας πόλεμος στη Μέση Ανατολή ως περιοχή δηλαδή, σε σχέση με τον Κάφκασο, όπου γίνονται 3 πόλεμοι στον Κάφκασο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι ένας, όπως στη Μέση Ανατολή. Είναι η Ρωσία και η Ουκρανία, είναι το Αρτσάχ, τον Αγκόρνο Καραμπάχ το παλιό μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν, με τους ίδιους πάλι πρωταγωνιστές από πίσω που τον υποδαβλίζουν, και δεν πρέπει να ξεχνάνε την ιστορία με το Καζακστάν, που μέσα ένα απόγευμα το καθαρίσανε, αλλά δεν το καθαρίσανε. Και υπάρχουν θέματα με τον αγωγό εκεί, ο οποίος είναι ιδιοκτησία και αμερικανικών εταιριών, αλλά και άλλων εταιριών ευρωπαϊκών, από το Καζαγκάν Φιλτ, από το Καζακστάν προς τον Νοβοροσίνσκι το λιμάνι. Έχουμε θέμα εκεί και θα ξεσπάσει και σε λίγο και άλλο θέμα.
σε άλλη Καυκάσια περιοχή. Αλλά όμως είδαμε ότι η ζημιά η οποία έκανε η Χαμάς, την οποία την περιγράψαμε την προηγούμενη, στο προηγούμενο ημίωρο, ήταν πολύ απότομη, πολύ δυνατή και πάνε ορισμένα μας τρελάνουν. Δηλαδή ότι μόλις επετεύχθη το ακατόρθωτο, που ποιο ήταν το ακατόρθωτο, η χάραξη ΑΟΣ, Λιβάνου και Ισραήλ. Που αν σας το έλεγα εγώ από το 21, όταν είχαμε πάρει χαμπάρι ότι ξεκινάνε τέτοιες οι συνομιλίες και θα στεφτούν με επιτυχία, θα με περνάγα πια τρελό. Για μία ακόμα φορά. Ναι, ΑΟΣ μεταξύ Λίβανου και Ισραήλ είμαστε δυνατόν. Και όμως όχι απλά είναι δυνατόν, υπεγράφει συμφωνία μια χαρά και έχει εγκατασταθεί εκεί γεωτρύπανο της γαλλικής Total. Έξω από τα χωρικά ύδατα μιας πόλης που καταστράφηκε από μια τεράστια έκρηξη, ακόμα δεν έχουμε βρει καλά-καλά ποιος είναι από πίσω. ναι. Και έπεσε ο Λίβανος σε φτώχεια. Ανίποτη, που το νερό είναι πανάκριβο, δεν υπάρχει, καύσιμα δεν υπάρχουν, φαΐ δεν υπάρχει και ο κόσμος λιμοκτονεί. Το είπαμε τότε. Το είπαμε. Είχε πει την ιερή κουβέντα, θα σου θυμίσω και πότε, που γεννάς και λες να κοιτάξουμε προς την Ανατολή. Δηλαδή προς τη Συρία μεριά, έλα ρε μου λες. Σοβαροί να είμαστε. Λιγάκι παραπάνω. Και ο νοονοήτο. Ναι, διότι να σου πω κάτι, Ανδρέα μου. Μία κατάσταση... Έχει κάνει όμως ωραίες δουλειές ο Φιντάν. Ωραίες δουλειές. Ναι. Όπως τώρα που καταρρύψαν τον ντρόν και αυτός έριξε σε μία πετρελαϊκή εγκατάσταση αμερικανικής εταιρείας. Βεβαίως. Λοιπόν, προσέξτε. Αλίμονο. Αυτά για μας λένε πολλά, όπως επίσης. Απλά δεν τα μαθαίνουμε. Δεν τα μαθαίνουμε. Όχι γιατί... βέβαια. Τα συστημικά δεν λένε τίποτα. Γιατί... Για πάμε παρακάτω. Εδώ κανένας δεν αναρωτιέται. Καλά, αυτή τη στιγμή η Total, ο Πατρίκ Πουγιανέ, είχε βάλει 1 δισεκατομμύριο για αρχή και εκτελούσε τις πρώτες δοκιμαστικές γεωτρήσεις, από τις οποίες θα ανάσανε οικονομικά ο Λίβανος, θα είχε μια εισρωή συναλλάγματος που την χρειάζεται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή ο Λίβανος και θα μπορούσε η χώρα να κάνει ένα βήμα προς τα μπρος, να φύγει δηλαδή από την ατέρμονη φτώχεια στην οποία έχει βυθιστεί. Αλλά τώρα, πώς θα πάει ο Πατρίκ Πουγιανέ με αυτό το καθεστώς να κάνει γεωτρήσεις, όταν το κόστος ενός γεωτρυπάνου υπό τις συνθήκες αυτές, δηλαδή τις πολεμικές συνθήκες που επικρατούν, έχει αυξηθεί 300%. Δηλαδή, αν ήθελε περίπου 300.000 ευρώ την ημέρα η διαχείριση μιας τέτοιας καμπάνιας γεωτρητικής, ερπαύλα ερευνητικής, τώρα κοντεύει γύρω στις 800.000 την ημέρα. Λοιπόν, βάλτε το στην άκρη αυτό. Άρα η επενδυτική δραστηριότητα των Γάλλων που θα έπαιρνε λεφτά στο Λίβανο έχει μπει στο ράφι και ίσως να μην γίνει και ποτέ. Δεύτερον. Τι κάνει μια έκρηξη. Πρόσεξε. Όχι, αυτό έγινε τώρα λόγω των γεγονότων αυτά που έκανε η Χαμάς, έτσι. Λοιπόν, δεύτερον, στο πεδίο του Ισραήλ που είναι μέρος του ευρύτερου τμήματος του πεδίου, του ενεργειακού πεδίου Λεβιάθαν, εκεί έχουν πάει, 6,5 έχουν βάλει 50-50%, δύο αμερικάνικες εταιρείες και η AdNOC, η AdNOC, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Δηλαδή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα επένδυσαν 1 δις και οι αμερικάνικες άλλο 1 δις, 2, στο Ισραήλ. Οι Άραβες δηλαδή επένδυσαν στο Ισραήλ. Δηλαδή, στην περιοχή. Έξω από τη Γάζα. Όχι, δεν είναι στη Γάζα, είναι στην άκρη του Ισραήλ. Δεν είναι στη Γάζα. Καθαρά Ισραηλινή επένδυση. Αλλά ποιος το περίμενε 2 χρόνια πιο πριν ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, η κρατική εταιρεία πετρελαίου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων και φυσικού αέριου, θα επένδυε στο Ισραήλ. Πείτε μου. Τίθεται λοιπόν και αυτό το επιχειρηματικό σχήμα εν κινδύνο τώρα. Ειδικά με το τελευταία τις δηλώσεις του αρμόδιου υπουργού που άκουσα προχθές και όλα αυτά που είπε. Επίσης, έχει ανοιχτεί μια κοινοπραξία, μια σύμπραξη μεταξύ Αιγύπτου και Ισραήλ, πάλι στο φυσικό αέριο, πάλι στο πεδίο το Ισραηλινό, με εισαγωγές-εξαγωγές φυσικού αερίου.
εδώ και 1,5 χρόνο αυτή η δουλειά. Που και αυτό τίθεται εν κινδύνο, όπως εν κινδύνο τίθεται και τα ενεργειακά σχέδια της Κύπρου μετά από μια γενική ανάφλεξη στην περιοχή που ξαναβρήκε λόγο ο Ερντογάν και ξανάβγαλε το στόχο του, το στόλο του. Βεβαίως. Και παρεμποδίζει το στόλους των Αμερικανών να αναπτυχθούν στην Αμερική εξοργίζοντας τους Αμερικανούς, διότι κάνει ασκήσεις με πραγματικά πειρά, άκουσον άκουσον, σε μια περιοχή που φλέγεται. Ο Ερντογάν έχει βγάλει τα βαπόρια του έξω και κάνει ασκήσεις με πραγματικά πειρά, ούτως ώστε να μην μπορούν να πλησιάσουν τα αεροπλανοφόρα, να μην γίνει κανένα ατύχημα και σπάσει το παραμάγαζο που έχουν στήσει μέσα στο ΝΑΤΟ ορισμένοι. Ζωές πάμε παρακάτω. Άρα, επί της ουσίας ακυρώνεται, ακύρωσε ο Ερντογάν την ανάπτυξη στη θέση που ήθελε ο Έκτος Στόλος και τον Τζέραρ Φόρ, το αμερικανικό, το αεροπλανοφόρο μαζί με την αρμάδα του. Αυτά, με συγχωρείτε πολύ, τα ενεργειακά σχέδια τα οποία τίθενται πλέον υπό αμφισβήτηση, που γίναν μετά από τεράστιες υποχωρήσεις εκατέρωθεν. Και οι Ισραηλινοί έκαναν ένα μίλι πίσω, αλλά και οι Άραβες, Σαουδάραβες και οι Καταριανοί, και συγγνώμη, οι Εμιρατινοί, κάνανε 2 μίλια πίσω. Οι δε Αιγύπτιοι κάναν 5 μίλια πίσω. Βέβαια. Και προτιμήν τους ίδιους. Όλα αυτά ο Νταγύπτα έκανε σμπαράλια. Λοιπόν, όλα αυτά όμως, επειδή είναι έργα που κοστίζουν δισεκατομμύρια, και όχι μόνο, δεν μιλάω μόνο για τα έργα τα οποία περιγράφω εγώ στο άρθρο μου και φαίνονται, κυρίως είναι το κόστος σε πόρους, σε ανθρωπόρες, που αναπτύχθηκε τα τελευταία 3 χρόνια για να επιτευχθούν οι συμφωνίες του Αβραάμ, the Abraham Accords που λέμε. Είναι ένα τεράστιο ασύλληπτο κόστος, το οποίο κάποιοι το πλήρωσαν γιατί θέλουν να προχωρήσουν σε μια αναδιογόνηση της περιοχής και στην αποκομιδή του πλούτου προς όφελος και των εταιριών, φυσικά των πολυεθνικών πρώτα πρώτα, αλλά και των κρατών όπως η Αίγυπτος, το Ισραήλ, ο Λίβανος, η Κύπρος και η Ελλάδα. Γιατί θα έχουν κέρδη αυτοί. Η Χαμάς θα ακύρωσε με αυτή την δολοφονική επίθεση όλα αυτά τα σχέδια. Ή τα έβαλε στον πάγο. Μόνη της η Χαμάς. Όχι βέβαια. Είχε τέτοιο εικόνα. Και όταν γυρνάμε και λέμε όλα ξεκινάνε από την Άγκυρα. Το στρατιωτικό σκέλος των αδελφών μουσουλμάνων, το οποίο θέλει να ηγηθεί ο Ερντογάν, είναι η Χαμάς. Αλλά θα σου πω κάτι, θα σου πω μια μεγάλη αλήθεια που τη γράφω στο άρθρο. Όλοι οι μεγάλοι αυτοί δεν φοβούνται την Χαμάς όσο φοβούνται την Χεσμπολάχ, που δεν θα βαρεθώ να λέω ότι δεν λέγεται Χεσμπολάχ, αλλά λέγεται Χίσμπαλάχ. Δηλαδή το κόμμα του Αλλάχ, το κόμμα του Θεού. Η Χεσμπολάχ έχει καλύτερο εξοπλισμό, από τον Κώστα, θα πει. Δεν τα βγάζω το μυαλό μου. Άρθρο αυτό είναι τον ανθρώπων διαβάζω. Έχει και drones. Όχι μόνο αυτό. Είναι η μοναδική που έχει εξοπλισμό για να πλήξει αυτές τις εγκαταστάσεις. Και αυτοί φοβούνται. Και γι' αυτό το λόγο δεν πήραν και προς τιμήν τους οι Ισραηλινοί την απόφαση να κάνουν χερσαία επίθεση. Διότι μία χερσαία επίθεση εντός της Γάζας, το πρώτο που θα είχε ως αποτέλεσμα θα ήταν οι επιθέσεις σε αυτού του είδους εγκαταστάσεις. Και η απομάκρυνση όλων των επενδυτών, οι οποίοι επί 2 χρόνια γύρισαν τον κόσμο ανάποδα προκειμένου να γίνουν αυτές οι επενδύσεις εκεί. Και η τελμάτωση περαιτέρω του Λιβάνου, που μία ακόμα μεγαλύτερη πτωχοποίηση του Λιβάνου θα τον καθιστούσε ακόμα πιο ευάλωτο απέναντι σε αυτούς που θέλουν να τον κάνουν προτεκτοράτο τους. Δηλαδή την Τουρκία, το Ιράν και το Κατάρ. Απλά είναι τα πράγματα. Μπορεί να είναι ένα πολυσύνθετο παιχνίδι και κάποιος που δεν το ξέρει να μην μπορεί να προσανατολιστεί τώρα ακριβώς σε αυτά που λέω. Ή να μην μπορεί να βρει όλες τις πηγές, να θέλει χρόνο να ψαχτεί. Αλλά στην βάση του αυτό το παιχνίδι είναι πραγματικά απλό. Πραγματικά απλό. Δεν μιλάμε εδώ αυτή τη στιγμή ότι έγινε μία στα καλά καθούμενα επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ με τον τρόπο αυτό που είδαμε, γιατί έτσι τους κάπνισε εκεί, γιατί έτσι. Είναι μεγάλο οικονομικό το παιχνίδι από πίσω. Τεράστιο. Τεραστίων διαστάσεων. Και επειδή ορισμένοι είδαν ότι αυτοί οι οποίοι είναι στα πεντάστερα ξενοδοχεία και στα τζακούζι και το παίζουν μπροστά τους των Παλαιστινίων, είδαν ότι και από αυτό το παιχνίδι
θα ωφεληθεί και ο Παλαιστινιακός λαός, γιατί και η Λωρίδα της Γάζας έχει ΑΟΖ εκεί. Βέβαια. Στο κοίτασμα Λεβιάθεν. Κάποια στιγμή θα διεκδικούσαν λεφτά. Βέβαια. Και ένας πλούσιος λαός, ένας λαός ο οποίος έχει έσοδα, δεν θα κάθε να ακούει τον καθένα και αρατά, ο οποίος του λέει Αλλάχου Αγμπάρ και ανατινάξου και πήγαινε σφάξου και κάνε και το ένα και το άλλο. Θα υπήρχε μια ανάπτυξη όλης της περιοχής. Γι' αυτό είπαμε ότι ο Σίση έβαλε πολύ νερό στο κρασί του, οι Σαουδάραβες και αυτοί βάλαν πολύ νερό στο κρασί τους, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βάλαν νερό στο κρασί τους και το κρασί το ξανανέρωσαν πάλι και το ξανά έκανε νερό η Τουρκία, το Κατάρ και το Ιράν. Ακριβώς. Αν θέλει κάποιος να μιλήσει τη γλώσσα της αλήθειας, αυτά είναι τα πράγματα. Δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με ανθρωπιστές, δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με καλούς ανθρώπους, δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με τίποτα. Όλο το υποκείμενο από πίσω είναι ένα τεράστιο παιχνίδι σε επίπεδο εσόδων που συμμετέχουν εταιρείες από παντού και θα προσκαλούσε κι άλλον έναν δεύτερο κύκλο επενδυτών εταιρείες από όπου μπορείτε να φανταστείτε, από την Ινδονησία, από την Ασία, από τη Λατινική Αμερική. Και θα ενωνόταν ένα τεράστιο παζλ ενεργειακό στην Ανατολική Λεκάνη της Μεσογείου που θα έφτανε να λύσει από μόνο του, εφόσον λύθηκε αυτό λέγαμε, θα έλυνε και το θέμα των κοιτασμάτων που εμείς ντρεπόμαστε να τα ανακοινώσουμε. Τρεπόμαστε να τα ακοινώσουμε και λέμε ότι έχουμε 25 τρισεκατομμύρια. Τρέμουμε. Τι τρεπόμαστε. Τρέμουμε. Όχι, τρεπόμαστε. Τι άλλο θέλει, κοροϊδευόμαστε. Εδώ δεν μιλάμε, κάει κι όλος ο Εύρος. Επειδή κάποιοι δεν μιλάμε έχουν... ότι δύο στρατόπεδά μας βρεθήκανε στη φωτιά και την κάνουμε γαργάρα. Και μιλάμε για κλιματική αλλαγή. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Δεν μ' άφησε να τελειώσω, γι' αυτό εξοργής. Ντρεπόμαστε διότι προφανώς έχουμε δώσει υποσχέσεις στην τουρκική πλευρά και έρχομαι σε αυτά που είπε ο Κώστας πιο πριν, την άριστη ανάλυση. Σαφώς και φαίνεται ότι από το πολιτικό προσωπικό της χώρας έχουμε δώσει υποσχέσεις στην Τουρκία αναφορικά με το δικό μας φυσικό αέριο. Και γι' αυτό δεν προχωράμε. Ιδάλλως στην παγκόσμια αγορά ενέργειας όλοι απορούνε, μα καλά, αν δεν εντάξει την ανατολική πλευρά στο Καστελόριζο. Αλλά στη Δυτική την Κρήτη γιατί δεν προχωράτε? Τι σας εμποδίζει? Γιατί δεν προχωράτε? Γιατί, θα σου πω κάτι, είναι ο κρίκος που λείπει για όλη αυτή την ιστορία. Γιατί ακυρώσατε τον αγωγό Ισμέντ σε μια περίοδο που η Ευρώπη διψά για φυσικό αέριο? Τι σας έπιασε? Δεν απαντάει κανένας. Και όσο και αν θέλω εγώ να κρατήσω ισορροπίες, παραγκασμένος να πω ότι φαίνεται ότι κάποιοι είχαν δώσει υποσχέσεις στην τουρκική πλευρά ότι δεν πρόκειται να εξορίξουμε το φυσικό μας αέριο κατά τα πρότυπα του 1987 που προκάλεσε το μέα κούλπα του Ανδρέα Παπανδρέου και έληξε τότε η κρίση που δεν εξορίξαμε ποτέ το πετρέλαιό μας και ειδικά το κοίτασμα του Μπάμπορα. Το είπε ο Δένδιας. Είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να ασχοληθούμε ούτε με πετρέλαιο ούτε με αέριο. Ασχολούμενος όμως κάποιος με την Παλαιστίνη, το Ισραήλ και τις χώρες του κόλπου ασχολείται με πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Μόνο με αυτό. Δεν πρέπει να λέμε ψέματα στον κόσμο και παραμύθια. Όταν ένα Υπουργείο Εξωτερικών ασχολείται με τη Λιβύη, ασχολείται με πετρέλαιο. Όταν ένα Υπουργείο Εξωτερικών ασχολείται με την Αίγυπτο, ασχολείται με πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Όταν ένα Υπουργείο Εξωτερικών ασχολείται με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, με το Κατάρ και με τη Σαουδική Αραβία, ασχολείται με πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Άρα τι μπουρδες είναι αυτές? Μια ερώτηση, Γιώργο, μόνο. Η Τουρκία δεν έχει πλάτες από πίσω? Έχει αυτές που είχε, ελαφρώς μειωμένες. Να τις ακούσουμε. Στην παρούσα φάση η Τουρκία έχει δείξει με ποιους έχει πάει. Η Τουρκία έδειξε ότι αυτή τη στιγμή υποστηρίζει τη Ρωσία στο μέτωπο με την Ουκρανία. Α, δίνοντας κάποια ντρόν, έναν διαδράσαμε εμείς βέβαια στην Ουκρανία. Υποστηρίζει όλες τις αντίπαλες πλευρές που πάνε για διάλυση στο ΝΑΤΟ και δημιουργεί πρόβλημα στο ΝΑΤΟ. Υποστηρίζει αραφανδόν την Παλαιστίνη ότι τα προσήματα δεν κρατά απέναντι στο Ισραήλ. Κάνει τον πόλεμο, στηρίζει τον πόλεμο στην Αρμενία όπου γίνεται μια γενοκτονία εκεί σε αυτή την περιοχή και, για την οποία δεν μιλάει κανένας και κανένα mainstream media, κανένα μημία ψηλό δεν γράφει καν για αυτό το πράγμα. Υποστηρίζει το Κατάρ. Αναφανδόν, υποστηρίζει και όλη αυτή την κατάσταση και εισβάλλει στο Ιράκ. Και στη Βόρεια Συρία. Ναι, σαφώς. Και έχει στρατό κατοχής, να το πούμε έτσι,
στην Λιβύη και διατηρεί ακόμα τον κατοχικό στρατό στο παράνομο ψευδοκράτος, όσο και αν κάποιοι δεν γουστάρουν τώρα έτσι που το λέω γιατί έχουν άλλα σχέδια στο μυαλό τους, την Κύπρο μας. Αυτό κάνει. Και τσουρουφλίζει πετώντας ας πούμε αμμονιοδυναμητάκια σε διάφορες περιοχές των Βαλκανίων, ευχόμενοι να ξεσπάσει το Κόσοβο ή να ξεσπάσει μια αλβανική σύραξη. Και για να κλείσουμε, και για να κλείσουμε Γιώργο μου, γιατί δεν έχουμε μπροστά μας χρόνο, και εμείς από την πλευρά μας προετοιμάζουμε συναντήσεις με τον Ταγίπ να κάτσουμε, να τα βρούμε και να μην θίξουμε απολύτως τίποτα. Ακόμα και την αγορά των F-16 προστάτευε ο Μενέντες. Εμείς δεν λέγαμε κουβέντα. Και η υπόθεση Μενέντες καθαρίστηκε για να απλοποιηθούν πολλά πράγματα, αλλά εγώ έχω να σου πω μόνο, με τον τρόπο που καθαρίστηκε αυτό το δεσκρό, έχω να σου πω μόνο ένα πράγμα. Ήταν το πιο άσχημο timing να βάλουμε πλυντήριο για τον Ερντογάν. Τίποτα άλλο δεν σου έχω να σου πω. Και αυτό το πλυντήριο που έχουμε βάλει θα το πληρώσουμε πάρα πολύ ακριβά.